Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Στο θαυμαστό κόσμο του Deal. Και η Μαριάννα είναι ακόμη στη θέση της. Η Μαριάννα μας, η προεδρίνα μας, κάθεται για τελευταία φορά. Μου το είπε, ας κάτσω στο σκαμπό και μετά θα κάνουμε μια βόλτα. Και μετά δρόμο. Μετά δρόμο η Μαριάννα. Πάει πίσω γρήγορα στο σπίτι, στο καλό της. Για λέγε, Μαριάννα, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι που πρωταγωνίστησες. Τι σκαμπανεβάσματα ήταν αυτά, συναισθηματικά πάρα πολύ. Πραγματικά. Αγχώθηκα. Ναι, ναι. Το γούσταρο όμως, συνάμα. Mm-hmm. Και λέω, όλα για όλα, ρε παιδί μου, θα τα δώσω όλα. Και στο τέλος, 4.000 για το κορίτσι. Και θα μπορούσε να πάρει και 8 αν έκανε την επόμενη κίνηση. Ναι, τελικά. Γιατί πιστεύω ότι θα κατάφερνε. Ναι, και γυρίσει η τύχη για σένα. Ναι, αλλά λέω, δεν θα παίξω ακόμη με την τύχη μου, γιατί είδα ότι δεν. Έκανε δύο φορέ ανταλλαγή, έτσι. Φοβερό. Έκανα δύο φορέ. Δύο φορέ ο τραπεζίτη, καταλαβαίνετε τι παίχτρια είναι η Μαριάννα. Δεν το κάνει εύκολα. Αχ, μη με έδωσε αυτή τη δυνατότητα και το εκμεταλλεύτηκε σωστά η Μαριάννα μα. Μη με ξεχνάτε. Τι συμβουλή έχει να μα δώσει, μάλλον να μου δώσει. Διατροφικά. Εσένα, διατροφικά. Κάνε μου ένα, λοιπόν, μια διατροφή ημέρας τώρα. Θα σου πω ένα tip. Ναι, ναι. Άμα θέλεις ναι, ναι. να χάσεις κιλάκια, θα ξυπνάς το πρωί. Ζεστό νεράκι κούπα. Με λεμόνι. Λεμόνι. Το έκανα δύο τρεις φορές, το ξέχασα, το άφησα. Ξυπνάς, πας για τρέξιμο, άφαγος όμως. Τρέξιμο. Α, και τέτοια. Αερόβιο, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Θες να πεις. Α, έτσι ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, είσαι όμως και να τρέχω κιόλας. Έχω κι άλλο τυπικό. Για πες μου άλλο, πάμε σε άλλο πλάνο. Είναι η καυτερή πιπεριά, η οποία περιέχει καψαϊκίνη. Είναι ναι. μια ουσία η οποία καταπολεμά την παχυσαρκία. Μπορείς να την τρως, τα βγάζεις λίγο αφρούς, αλλά θα φεύγει. Μέσα είμαι. Μέσα για πιπεριές φύγαμε. Έλα μαζί μου, Μαριάννα. Πάμε κοντά να δούμε τη νέα παίχτρια. Έλα κοντά μας. Να δούμε πού θα δώσει τη σκυτάλη και τη σκυτάλη η Μαριάννα μας τη δίνει στη Νίκη. Η Νίκη είναι η νέα παίχτρια. Έρχομαι σε λίγο κοντά σου. Αποχαιρετούμε τη Μαριάννα μας. Με μια αγκαλιά, αλλά δεν μπορούμε. Να σε καλά. Είναι άνθρωποι. Γεια σου Μαριάννα μας. Θα σας συμβουλευτούμε σε λίγο. Γεια σου Νίκη. Χαίρετε. Από το Κιλκίς, ε. Από το Κιλκίς, ναι. Αστυνομικός. Αστυνομικός. Εκεί ή εδώ. Υπηρετώ στη Θεσσαλονίκη τώρα. Α, σε τι τμήμα είσαι. Ασφαλείας. Τμήμα ασφαλείας. Να προσέχουμε έτσι, παιδιά. Καταλαβαίνετε εδώ τα μούτρα της παρέας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα μούτρα. Δυνατά. Τώρα σας θέλω εκκλησίες. Λοιπόν, Νίκη, τι άλλα. Τι άλλα, είμαι παντρεμένη. Έχω ένα κοριτσάκι 4 χρονών. Τέλεια. Ήμουν Αλεξανδρούπολη 8 χρόνια. Έχει λίγες μέρες πήρα μετάθεση στη Θεσσαλονίκη. Και χαίρεσαι που είσαι εδώ μαζί μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμείς χαίρομαστε, Νίκη. Χαίρεσαι εσύ μία, χαίρομαστε εμείς δύο. Και ο τραπεζίτης ελπίζουμε να μην χάρει καθόλου στο τέλος. Ελένη. Τι γίνεται, Ελενίτσα μου. Καλά, αλλά καλά. Μπράβο, Ελένη. Χαρά, πάντα χαρούμενη χαρά. Και η Άτσελα, η βολιβολίστρια μαζί μας. Και όπως είπαμε, τα τέσσερα μούτρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Με τα τρία μούτρα έχουμε και τα τέσσερα μούτρα τα δικά μας. Και πρόεδρος. Και πρόεδρος. Έτσι, μπράβο, Γιάννη. Έχουμε πρόεδρο από καψιμιτσίδες. Οι καψιμιτσίδες πήραν την εξουσία. Και τα κορίτσια μας εδώ πέρα, η Μαρία με την Αντωνία και βεβαίως ο Νικόλας από τη Χαλκίδα, ο φιλόλογος. Πάμε και στην άλλη δεκάδα και βεβαίως, κοιτάξτε τι γίνεται, Κωνσταντίνος από τη Λευκωσία, Μαριλένα, με νέο look σήμερα. Όχι. Όχι. Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει αλλάξει. Έχει πέσει το μαλλί. Το μαλλί, ναι, έπεσε, μπράβο. Ξέρεις, γιατί έχει υγρασία πολύ εδώ. Έχει μέσα. Ναι, κάτι πρέπει να κάνετε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν ξέρω. Να φωνά. Το μαλλί, το μαλλί. Κοντίσιο, όχι, πώς το λέμε, πιστολάκι. Αφιγραντήρα. Αφιγραντήρα θέλουμε. Λοιπόν, η Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινούλα. Χαίρετε. Το λαμπερό μας κορίτσι. Συνεχίζουμε με τη Στέλλα. Η Στέλλα, η φιλόλογος. Αμέσως μετά είναι ο Παοξής, ο Φούρναρης, ο Πασχάλης. Με τις κοτόπιτες. Και ναι, η μικρή της παρέας, το πιο μικρό, που σηκώνει όμως 154 κιλά. 150 είναι, αλλά σου βάζω 44. Δεν πειράζει. Είναι η Ναταλία. Αμέσως μετά είναι ο νέος της παρέας, ο Περικλής, ο Λάνιστερ. Και να και η Λένα μαζί μας, η κομμότρια, η φοβερή από την Πάτρα. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη από τον Καναδά και την Αιθιοπία. Εκπροσωπεί τον ομό Αττικής. Ο Στέφανο, ο Ιταλός μας από την Βερόνα. Και να το φοβερό κορίτσι μας, η Νικολίνα. Νικολίνα, είσαι μοντέλο. Όχι. Α, εντάξει. Φωτομοντέλο. Φωτομοντέλο. Έχω υπάρξει, ναι. Όχι μοντέλο σκέτο. Όχι, δηλαδή μοντέλο για το Instagram. Ένα μέτρο άνθρωπο.
Τι ένα μέτρο, ένα μέτρο και είμαι εγώ τότε. Δεν είμαι τόσο ψηλή. Δεν είμαστε ένα μέτρο, παιδιά. Άφησε την αθέη. Όχι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, Νικολίνα, θα το φωνάξεις. Στο Χάρη Αναγνωστόπουλο. Μπράβο, φύγαμε για Χάρη. Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος, ο καλός φίλος και δικηγόρος, είναι εδώ. Καλησπέρα, Χριστό. Τι γίνεται? Όλα καλά. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε? Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει ο Χάρης. Και βεβαίως, από το Χάρη πάμε στον Χάρτη. Νομός Αττικής, παλαιό Φάληρο, ο Βασίλης! Έχω έρωτα με το νερό. Έπαιζα water polo και πήρα πτυχίο πάνω στην προπονητική κολύμβηση. Τα τελευταία 8 χρόνια έζησα και εργάστηκα στο Καναδά. Πλέον, τους τελευταίους 9 μήνες, είμαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και δουλεύω σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Στα 29 μου πλέον δεν χρωστάω πουθενά. Τα σημερινά κέρδη εκεί για τραπεζίτη θα μπουν στη τράπεζα. Είχες ζήσει παλιά στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα γεννήθηκα. Λίγο τη διαδρομή σου. Στην Ελλάδα γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα. Αθήνα. Αθήνα, ναι, πάντα ναι. Αθήνα. Mm-hmm. Και μετά πήρα την απόφαση να πάω να επισκεφτώ κάποιο συγγενή στο Καναδά. Μου κέρδισε την καρδιά. Μετά και έμεινα εκεί, ο Καναδάς. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια τρομερή για χώρα. Λόγο. Τι άρεσε? Τρομερή χώρα, ποιότητα ζωής, ποιότητα συστήματος και πάνω απ' όλα με κέρδισε η ελληνική κοινότητα εκεί πέρα, εκ των οποίων είναι μεγάλη στην πόλη μας και με αγάπησε πάρα πολύ. Και έτσι έμεινα εκεί πέρα 8 χρόνια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα την ελληνική πολύ του Κάλγαρη. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας Έλληνες εκεί πέρα. Εννοείται. Μας παρακολουθούν κιόλας, δεν ξέρω. Εννοείται. Πολύ κρύο όμως. Πάρα πολύ κρύο. Δυστυχώς έχει μείον 30, μας έχεις πει. Real Feel πάει και μείον 30, δηλαδή 6 μήνες το χρόνο μπορεί να έχουμε και μείον 20 με μείον 30. Τι σημαίνει μείον 30 για να το καταλάβουμε? Μείον 30 είναι ότι μετά από τους μείον 15, όσο και να πάει μείον, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, επειδή η διαφορά είναι πολύ μικρή. Δηλαδή ρούχα πολλά. Παγώνει ανάσα κατά. Παγώνει ανάσα. Ναι, ναι. Και πρέπει να προφυλάσεις με ρούχα. Γενικά είναι το σύστημα έτσι ώστε. Δεν το καταλαβαίνεις το κρύο. Δηλαδή... Ενώ εδώ λίγο κοντά στους 0 πάει η θερμοκρασία. Γίνεται ένας πανικός. Και διαλύονται όλα, λίγο χιονάκι πέφτει. Και... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό. Αλλά το σύστημα είναι τρομερό. Όταν οδηγείς εκεί σε... στην πόλη μου, τόσο παγωμένος δρόμος, στην πόλη μου έχουμε κάποια ειδικά λάστιχα που λέγονται winter tires, εκ των οποίων έχουν ένα χοντρό. Τα χειμωνιάτικα λάστιχα δηλαδή. Ναι, ναι. Που δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Υπάρχουν, καθαρίζουν τους δρόμους κάθε 5-10 ώρες, ρίχνουν κριθάρι πλέον το αλάτι. Το έχουν αποκλείσει την πόλη μου, επειδή έχουν αποκλείσει, ναι, χαλάει τους δρόμους. Άντε. Και ρίχνουν ένα μίξ χαλίκι με κρυθάρι. Έτσι ώστε κάνει καλύτερη δουλειά. Κάνει αυτό. Καλύτερη δουλειά και δεν χαλάει τα αυτοκίνητα. Γιατί στο Τορόντο και στο Μοντρεάλ και κάποιες άλλες πολιτείες υπάρχει μεγάλο θέμα με τα αυτοκίνητα. Είναι όλα σάπια. Με τόσο Βέβαια. Αλάτι. Ναι, ναι, ναι. Τόσο... Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα για τον Βασίλη μας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έχεις πλάκα, Βασίλη, που είσαι μέσα σε όλα. Παιδιά, τον deal το παρακολουθώ από το Μάρτιο του 2005. Πέντε! Είναι πολύ φανατικός και στο Καναδά που ήμουν 8 χρόνια. Έβλεπες εκεί. Έβλεπα την επανάληψη που το ανεβάζουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, τέλεια. Βρίσκομαι εδώ πέρα και νομίζω πως ζω ένα όνειρο. Ζω ένα όνειρο, δηλαδή. Πάμε δυνατά, Μπίλι! Ο Μπίλι, που βεβαίως να πούμε ότι έχει σχέση και με την Αιθιοπία. Αιθιοπία, ναι, ναι. Έτσι, με Αντίς Αμπέμπα, ναι. Ο αδερφός σου είναι εκεί καθηγητής στο ελληνικό σχολείο. Ο αδερφός μου είναι τα τελευταία εκεί 6 χρόνια καθηγητής φιλόλογος στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Εκεί έχει ελληνική κοινότητα. Μεγάλη ελληνική κοινότητα πλέον, όχι τόσο μεγάλη. Όπως αλλά παλιά ακριβώς. Υπάρχουν ναι. υποδομές που άμα τις δει κάποιος εδώ πέρα στην Ελλάδα θα εντυπωσιαστεί. Σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, Λύκεια, χώροι άθλησης και είναι κάτι τρομερό. Τρομερό. Να πούμε ότι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου είναι από την Αμπέμπα. Στην Αντίς Αμπέμπα. Ναι, ενώ αλλά... ο μπαμπάς είναι από Γιάννενα, πατριωτάκι. Γιάννενα. Από τους όμορφους χιονιάδες. Πώς είπες? Χιονιάδες, πάνω ψηλά. Α, ξέρεις από χιόνια λοιπόν. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι το όνομα και η μητέρα του είναι από την Όφη Σάμο, αντίστοιχα. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε καταψύχτη το γραφείο του τραπεζίτη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο νούμερο 10. 10. Νομό Πρέβεζας. Ο Περικλής. Στον Περικλή, το κύριο μας παίκτη, πριν από δύο επεισόδια. Και τη σύμπτωση που πήγες, ξέρεις γιατί, είμαι σίγουρος γιατί πήγες εκεί, γιατί ο Περικλής, είναι τι κάνει? Πάρτι. Εκτός από πάρτι. Event, όχι. Τι άλλο? Γιατί τώρα αυτή την εποχή είναι δύσκολη για τέτοια πράγματα. Πουλάει παγωτά. Παγωτά, όχι. Παγωτατζής. Έτσι, ρε, Περικλή. Σε ελληνική εταιρεία, παρακαλώ. Ο Λάνιστερ Περικλής ξεσπράγει, σε κάνει πρόβλεψη. 100 ευρώ. 100 ευρώ λέει και ανοίγει. 7,5 χιλιαρικάκια. Καλό ποσό.
αρκετά καλό. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κουτί. Είναι το νούμερο 13. Πάμε στο 13. Νομπός Ζακύνθου στην γλυκιά Ελένη. Καλή Ελένη. Επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόβλεψη κάνεις, Ελένη μας? Τα 500. Παρακαλώ να μας τα δώσεις όμως. 750! Μπράβο, Ελένη. Πολύ καλή κίνηση. Ωραία. Τι θα πιεις? Λίγο νεράκι αν είναι εύκολο, λίγο παρακαλώ. Λίγο νερό στον μπίλι μας. Πάμε στο τρίτο κουτί. Παγωμένο, ε? Παγωμένο, ναι. Παγωμένο. Γιατί σας πω ότι εκεί η βρύση χειμώνα-καλοκαίρι βγάζει. Παγάκια. Στους 1 βαθμούς, ναι, η θερμοκρασία του νερού είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ναι, όταν έχεις αυτή την ζήτηση για νερό. Σούπερ. Σούπερ. Λοιπόν, προχωράμε στο τρίτο κουτί. Εκεί είναι ωραίο. Υπάρχουν και πολλά σημεία, ξέρω, έχουν εξωτερικές πισίνες. Εξωτερικές πισίνες που η θερμοκρασία έχει... του νερού είναι στους 35 βαθμούς. Αυτά είναι πιο, στα Rocky Mountains, είναι στα βουνά πάνω. Και η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάνει και στους μείους 45. Μείους 45 και μέσα 35 μέσα. Ναι, ναι, είναι τρομερή, τρομερή εμπειρία, τρομερή εμπειρία. Μου θυμίζει η Ισλανδία, Blue Lagoon. Κάπως έτσι, κάπως έτσι, απλά είναι λίγο διαφορετικό, ναι, το κλίμα, αλλά είναι, ναι, τρομερή, ναι, εμπειρία. Δηλαδή, όποιος το έχει ζήσει, είναι ανεπανάληπτο. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο κουτί. Θα πάμε στη γλυκύτατη Ναταλία, στο νούμερο 4. Σε βλέπω, με κοίτα, σε βλέπω. Παρακαλώ, στην αρχιβαρίστρια μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα τώρα να παίξει. Δεν πειράζει. Εγώ όμως ήθελα. Ήθελα να τον έχω μαζί μου. Βέβαια, βιάζεται ο Βασίλης. Σου λέει. Όχι, ήταν τρομερή εμπειρία. Ήρθε η ώρα μου. Ήρθε η ώρα σου να παίξει. Μετά από 14 επεισόδια. 14 επεισόδια. 14 επεισόδια. Αυτό είναι το 15ο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Για να δούμε λοιπόν η Ναταλία τι θα κάνει. Παρετούμε. Παρετήσε. Δεν μπορώ. Δεν παρετείτε ποτέ το κορίτσι αυτό. Πάμε να χειροκροτήσουμε. Θα τα καταφέρει το κορίτσι. Πάμε με ζετέ κίνηση. Άλλη μια προσπάθεια, έλα κάτω. Πάτε από την μπάρα. Πάρει, χαμένα. Για να δούμε. Μην το δει ο πατέρας μου αυτό. Τέλεια, τέλεια. Ο σούπερ ήρωας παρουσιαστής ήρθε και έσωσε την Ναταλία. Να τα λέμε αυτά, Ναταλία. Δεν την εντυπωσίασα. Λοιπόν, πρόβλεψη. 20 ευρώ λέει η Ναταλία και εγώ λέω ότι πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως να θα ανοίξουμε αυτό το κουτί. Παρακαλώ, εδώ είμαστε. Το κουτί με τον αριθμό 4 το έχει η Ναταλία. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ο φοβερός Βασίλης, Ναταλία, Βασίλης, ναι, που σήμερα παίζει και αντιμετωπίζει τον τραπεζίτη. Ελπίζω ότι θα καταφέρει να πάρει ένα μεγάλο ποσό. Μετά την Κωνσταντίνα και τη Μαριάννα που δεν πήραν πολύ μεγάλα ποσά, έρχεται τώρα ο Βασίλης, έρχεται ο Βασίλης να πάρει να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Έχει εκπαιδευτεί στα κρύα. Έτσι, έχει παίξει χόκεϊ και ετοιμάζεται τώρα να περάσει από την Ναταλία. Δεν θέλουμε να δούμε μεγάλο. Ανοίγει η Ναταλία! 2 ευρώ! 20 ευρώ είχε πει η Ναταλία, έτσι δεν είναι? Μέσα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο κουτί, Βασίλη. Λοιπόν. Εσείς φτιάχνετε τα 750 ευρώ. Για να πλησιάσω κοντά το Βασίλη. Λοιπόν, το επόμενο κουτί που θα διαλέξω είναι ο αριθμός με το νούμερο 20. 20. Νομός Λακωνίας. Στη χαμογελαστή Χαρά. Πάμε στη Χαρά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι προβλέπει η Χαρά? Τα 250. Και η Χαρά που δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Το έχω ακούσει, ναι. Ανοίγει 20 ευρώ. Πω από εκεί για το 20. Τι κρίμα να μην το πιάσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο πέμπτο κουτί. Λοιπόν, το επόμενο κουτί είναι ο αριθμός 12 στην καινούργια παίκτρια, την Νίκη. Πάμε στη Νίκη. Στο νομό Κιλκής. Η Νίκη, η αστυνομικός μας. Καλά. Από το νομό Κιλκής. Τι πρόβλεψη κάνει η Νίκη? Τα 5 ευρώ. Τα 5 ευρώ και ανοίγεις 5.000. 5.000 ευρώ. Βασίλη, να πάω εγώ? Θα πάω εγώ. Θα πάει ο Βασίλης, παιδιά. Πηγαίνει απέναντι. Έλα, Βασίλη, φέρε μας κάτι καλό, σε παρακαλούμε. Σύμπλην 10%. Ναι, έρχεται ο Βασίλης. Πλησιάζει. Ανοίγει και παίρνω το περιεχόμενο. Ορίστε. Εσύ μας λες τι έχει μέσα. Θα το πιάσεις, θα το πιάσεις. Πιστεύω θα το πιάσεις. Σου λέω ότι έχω θα φύγει πω... δύο κίτρινα, 7,5 κίτρινα και 5.000. Θα πω τα 1.220 ευρώ. 1.220 ευρώ.
τι λέει ο Χάρης. Πιο κάτω, πιστεύω 900 ευρώ. Γιατί, μια χαρά είναι 1220, Χάρη. 900. Τι λέει η Προεδρίνα μας, η πρώην. Τι λοιπόν, λες? Εγώ βάσει εμπειρία. Ναι. Θα πω 930. Για να δούμε αν τα πήγε καλά, τι γράμματα έμαθε στο deal. Για να δει το καλύτερο το πτυχίο σου. Εσύ, Χρήστο, μου τι λες? Εγώ θα συμφωνήσω με σένα. Όχι, θα συμφωνήσω με σένα. Πιστεύω ότι θα το πιάσει. Και. Ο Χάρης, δυστυχώς. Εντάξει. Πατήσαμε. Παρασύρθηκα. Για να δούμε. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο γύρο. Προχωράμε. Με τρία χτυπήματα θα ανοίξει το δεύτερο γύρο. Ένα, δύο, τρία. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Στο φύλλο με το νούμερο 22. 22. Γενομό Θεσσαλονίκης. Είναι ο Πασχάλης. Ναι, εσύ δεν παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Να σου πω, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Γιατί... Εσύ βλέποντας το ποδόσφαιρο το βλέπεις όπως βλέπουμε εμείς στο χόκκι επί πάγο. Κάπως έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί... Χόκκι. Δεν ήταν τόσο δημοφιλές άθλημα. Περίεργο πράγμα. Ναι. Κάθονται και βλέπουν αυτοί οι τύποι. 11 και 11 να κλωτσάνε δεξιά-αριστερά. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι, καλό είναι αυτό τότε. Είναι καλό. Έχει γούστο, έχει γούστο. Μην τα λες αυτά πριν ανοίξω. Ναι, καλό. Ναι, δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρει. Καλή επιτυχία σου. Είναι αγνός φίλαθλος, έτσι είναι στον Καναδά. Στον Καναδά, όχι στον Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Καναδάς, Πειραιάς. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Και πάμε, Πασχάλη. Μπράβο, Πασχάλη. Είσαι καρδάς, σωστό. Καθαράς. Να πούμε ότι ακούμε Justin Bieber και ο Βασίλης μας είχε πει ότι έχει συνεργαστεί με τον... Έχω συνεργαστεί το 2016. Συγκεκριμένο τραγουδιστή. Ναι, είναι τρομερός τραγουδιστής και καλλιτέχνης αντίστοιχα. Mm-hmm. Είχαμε συνεργαστεί στο Calgary, στην Αλμπέρτα που έμενα κιόλας, σε ένα κέντρο ξένο. Ήμουν ένα υπεύθυνο στο συντονισμό. Mm-hmm. Στο πώς θα καταλήξει αυτός ο καλλιτέχνης στο κλαμπ και πώς θα αποχωρήσει το κλαμπ. Εσύ είχες αυτό το κομμάτι. Είχα δηλαδή αυτό το κομμάτι. Και ήταν μεγάλη μου εμπειρία. Δηλαδή τον υποδέχτηκε. Τον... Είχα καλώσει ναι. Πώς θα πάρει από το αεροδρόμιο, πώς θα έρθει στο μαγαζί, πώς θα φύγει, τι ώρα θα εμφανιστεί και όλα τα σχετικά. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Μάλιστα. Που είναι ναι. Πάρα πολλές, έτσι δεν είναι. Γιατί είναι πάρα πολλές για μια εμφάνιση για μεγάλο 20 λεπτών. Ναι. Αλλά αυτά τα 20 λεπτά ήταν μια ζωή ενός ανθρώπου στη δουλειά, κάπως έτσι. Ναι. Και πήγαν όλα καλά. Πήγαν όλα καλά, τέλεια, το απολαύσαμε. Και είναι μοναδικός, είναι ο Justin Bieber. Εντάξει, mm-hmm. Ό,τι και να λέμε, είναι τρομερός. Βέβαια. Πόσα χρήματα πήρε γι' αυτό? Μπορώ να το πω. Γιατί να μην το πεις. Γύρω στις 100.000 για 20 λεπτά. Ναι. 20 λεπτά μάλιστα. Και δεν τραγούδισε καν, απλά εμφανίστηκε. Αλλά σιγά. Και εσύ μπορεί να πάρεις για μία ώρα 60 χιλιαρικάκια, Βασίλη. Ή 120. Έχει πιθανότητες να πάρει περισσότερο από τον Justin Bieber. Ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός. Το φανταζέ. Και μετά θα έρθει τον Justin Bieber να κάνει, να οργανώνει για σένα είσοδο-έξοδο από τον deal. Πάμε, Βασίλη, δυνατά. Πήγαμε. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Χαίρομαι τόσο πολύ που τους κοιτάω έναν και είναι όλοι τόσο χαμογελαστοί και μου δίνουν τόσο ενέργεια. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, θα πάμε στη Στέλλα, στο νούμερο 15. Πάμε στη Στέλλα, στη φιλόλογο. Έλα ρε Μπίλι. Πώς τα πήγαινε στα αρχεία, στο σχολείο? Όχι τόσο καλά, αλλά ξέρω να κλείνω το Λίο. Έχω μερικές. Λίο Έλιον, Λίσο Έλισο. Λίο Λίς, Λίου Μιν Λίου Συν Λίου. Α, το κλείνω για την κατάσταση και έκανε. Δεν το έχω. Δεν το έχεις. Από την αλήθεια. Το έχω στα λατινικά όμως. Για πες το εσύ, Στέλλα. Δεν άκουσα τι λέγατε, συγγνώμη. Κάνε ότι δεν ακούει η Στέλλα η φιλόλογος, παιδιά. Α, σίγουρα, έτσι. Χρονική αντικατάσταση του Λίο. Λίο Έλιον, Λίσο Έλισσα, Λέλικα, Λελίκη. Μπράβο, το πιο εύκολο είναι. Πώς θα πας η Φωτεινούλα με τα αρχεία? Έτσι και έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Η βιολογία. Η βιολογία. Έχεις τελειώσει το σχολείο όμως. Το έχω τελειώσει, εντάξει. Εντάξει, είπα. Εσύ το έχεις τελειώσει, Μαριλένα? Ναι. Πριν πόσο καιρό? 21, είμαι πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια. Αλλά λατρεύω τα αρχαία, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Για να δούμε, φιλολογός μας, έτοιμη να λύσει αυτό το μυστήριο. Τι έχει μέσα το κουτί της. Όι με, Στέλλα, άνοιξε. 4.000. Έτσι. 4.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τρίτο κουτί. Προχωράμε με θετική ενέργεια. Θα πάμε στο νούμερο 8. Πάμε στο 8. Νομός Ρεθύμνης. Η Άτζελα. Η Άτζελα. Έλα, Άτζελα. Άτζελα, κάτι μικρό. Η Άτζελα. Okay. Πιστεύω θα έχει κάτι καλό η Άτζελα. Και πάμε, Άτζελα. 250 ευρώ. Τέλεια.
με τον Brian Adams, τον Καναδό, έχει συνεργαστεί. Όχι, καθόλου. Δεν έχω συνεργαστεί. Με τον Τριντό. Με τον Τριντό τον έχω δει από κοντά, αλλά δυστυχώς αυτός είναι υπουργός. Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Πρωθυπουργός. Γάλλος. Παρακαλώ. Και πολύ απλός, μου λέει ο τραπεζίτης. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όχι. Όταν θέλει, είναι απλός. Ακούμε ότι μπαίνουμε σε τραμ. Είναι νέος, σε ηλικία είναι πολύ νέος και γι' αυτό τραβάει την νεολαία, αλλά πλέον τα έχει χαλάσει λίγο τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Οι μεγαλύτεροι ξέρουν. Μετά το πάρτι, λέει, που βγήκαν οι φωτογραφίες του καρναβαλιού. Που είχε ντυθεί ένα λίγο άκουσα. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Αυτό εδώ στα νιάτα. Δημοκρατία έχουμε και ό,τι θέλει ο καθένα να κάνει. Και ο Κλίντον παλιά, όταν ήταν φοιτητής. Πολύ, πολύ. Έχει κάνει διάφορα, θυμόμαστε. Τι θα λέτε εσεί, κύριε τραπεζίτη? Όχι για το θέμα, για τα λεφτά που δίνουμε στον Βασίλη. Μάλιστα. 2%. 2% λοιπόν. 2%. Είναι αρκετά κίτρινα μέσα. Και από ό,τι θα έλεγαν και όλοι οι φίλοι μου, να συνεχίσω, σωστά. Άρα. Ένα, δύο, τρία. Πάμε παρακάτω. Τρίτος γύρος με πολύ καλά ποσά μέσα στο παιχνίδι. Από 10.000 μέχρι 60.000 είναι όλα εκεί στη θέση τους. Εσείς ψάχνετε τα 750 ευρώ. Πού πάμε τώρα, Βασίλη? Λοιπόν, θα πάμε στο φίλο Φόρη, εκ των οποίων ήταν ο πρώτος που γνώρισα στο τηλεπαιχνίδι εδώ πέρα και με κατατόπισε. Στο νούμερο 1. Πάμε στο 1. Νομός Πέλλας. Έχω ξεσφραγίσει ήδη. Καλή επιτυχία. Μπράβο, Χριστόφορε, και ελπίζουμε από σένα σε ένα από τα 6 κόκκινα. Ανοίγεις 1 ευρώ, ό,τι καλύτερο. Και εδώ. Μπράβο. Πώς παίζεται το χόκκι, θα μας πεις? Ναι, είναι ένα. Πόσοι παίχτες είναι από ό,τι δύσκολο, 7 και 7 παίχτες. 7 και 7 είναι. Θέλει πολύ αντοχή, πολύ φυσική κατάσταση. Πέφτει ξύλο. Πέφτει πάρα πολύ ξύλο και αυτό είναι ένα πράγμα που καθυλώνει τους τηλεθεατές και στο στάδιο που είναι τρομερή. Ναι, αλλά φοράτε καλαμίδες. Φοράνε καλαμίδες. Πώς λέγονται αυτά? Κράνη, φοράνε. Δηλαδή το σώμα του όλο είναι προστατευμένο. Αλλά είναι τρομερή εμπειρία να βλέπεις χόκκι και παράλληλα ξύλο στα time out. Α, εκεί είναι το ωραίο. Ξύλο, λέει, και ο διαιτητής. Και στα plexiglass θα πέφτουν κάτι γρήγορα. Το αφήνει μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι να φύγει το κράνος του ενός παίκτη. Και είναι τρομερή εμπειρία να παρακολουθεί. Είναι οι πουλα χτυπήματα αυτά? Όχι, είναι πίσω την κάμερα δηλαδή. Όχι, γιατί φοράνε γάντια, έτσι είναι straight. Είναι straight και είναι πολύ όμορφη εμπειρία, ειδικά αν το ζεις live. Πάμε να το χειροκροτήσουμε και να συνεχίσουμε. Είμαστε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον τρίτο γύρο. Στον τρίτο γύρο. Και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο κουτί. Το δεύτερο κουτί. Θα πάμε στο φιλόλογο. Πάμε στον αγαπητό Νίκο, στο νούμερο 9, νομός Εύβοιας. Καλή επιτυχία. Ο Νίκος από την Καλκίδα ξεσφραγίζει και ο Χαλκιδαίος μας ανοίγει 3.000 ευρώ. Πολύ καλό είναι! Πολύ καλό! Έξω οι 3.000, μένουν τα καλά ποσά. Πολύ ο Βασίλης, μετά από χρόνια παρακολούθησης, μελέτης του παιχνιδιού, έχω καταλάβει μετά από τόσα χρόνια ότι αυτό το παιχνίδι είναι καθαρά θέμα τύχης. Τύχης. Και όπως είπατε και πριν στο προηγούμενο επεισόδιο με την αγαπητή από εδώ πέρα, είναι και θέμα συναισθήματος. Άμα σου βγάλει κάποιο ένα vibe το κουτί, το ακολουθάς. Δεν είναι μόνο τύχη, αλλά μεγάλο κομμάτι είναι και τύχη. Ωραία, ωραία, για να το δούμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την γειτόνισσα, τη Λένα με τον αριθμό 3, νομός Αχαΐας. Η Λένα από την Πάτρα. Λένα, κάτι μικρό. Αν γίνεται, αν γίνεται. Για σένα. Η Λένα, λοιπόν, που έχει ένα κοινό με τον Βασίλη. Ποιο είναι αυτό το κοινό? Το κρύο. Γιατί η Λένα πήγε στη Σουηδία, κυρίες και κύριοι, για λίγο, πήγε για μερικές μέρες, για μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και ερωτεύτηκε το κρύο. Πώς ερωτεύονται άλλοι τη ζέστη και τον ήλιο της Ελλάδας? Ερωτεύτηκε την παγωνιά της Σουηδίας. Ναι, και έμεινε εκεί. Και έμεινε εκεί. Γιατί βρήκε μια θερμή αγκαλιά. Έτσι εξηγείται, παιδιά, χωρίς θερμή αγκαλιά δεν γίνεται. Χωρίς αγκαλίτσες, Πασχάλη, δεν γίνεται δουλίτσα, έτσι δεν είναι? Αλήθεια λες. Πασχάλη φεύγει 4 ώρα τα ξημερώματα από την αγκαλιά και πάει στο φούρνο. Στην αγκαλιά τη κασερόπιτα, τη σκοτόπιτα. Λοιπόν, έλα, Λένα μου. Για να δούμε. Καλή επιτυχία, Βασίλη. Πολύ. Και η Λένα ανοίγει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Προχωράμε, προχωράμε. Μια χιονοστιβάδα. Μια χιονοστιβάδα, ναι. Ναι, ναι, προχωράμε, προχωράμε. Παρακαλώ. Δηλαδή, από 2.100 ευρώ, ενώ έφυγαν οι 40, πάμε στις 2.500. Πολύ ωραία. Άκουσες.
Τρομερό ποσό. Ναι. 2.500 ευρώ είναι αρκετά χρήματα. Αλλά πιστεύω ότι ίσως θα συνεχίσω λίγο ακόμα και ίσως λίγο παραπάνω από το λίγο ακόμα. Γι' αυτό θα χτυπήσω τρεις φορές. Άρα ένα, δύο, τρία χτυπήματα και ο Βασίλης συνεχίζει. Πάμε στον τέταρτο γύρο. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο γύρο. Και θα ανοίξω το κουτί του αγαπητού Πρόεδρου, νούμερο 5, νομός Αττικής. Για πάμε όλοι μαζί, παιδιά, να ενθαρρύνουμε τον Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα. Τι έχουμε μάθει. Όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί, φωνή. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω, πάμε στο δεύτερο κουτί. Λοιπόν, στο δεύτερο κουτί. Πάντα στον τέταρτο γύρο είμαστε. Τέταρτο κύκλο. Θα πάμε στη Μαριλένα, στο νούμερο 2, στην όμορφη Σαντορίνη, νομός Κυκλάδων. Πάμε στη Σαντορίνη. Λοιπόν, καλή επιτυχία, δεν λέω τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία, κάτι, αυτό κρύβει πάρα πολλά, το δεν λέω τίποτε άλλο. Έχει από πίσω ολόκληρο κείμενο, Κωνσταντίνε. Στο δε σπάγωσε λιγάκι. Αυτό πάγωσε. Τι θέλει να πει, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Για να δούμε, για να δούμε. Ούτε εγώ θα πω κάτι άλλο. Απλά άνοιξε το. 10 ευρώ! 10 ευρώ έξω. Και ένα τραγούδι που αγαπάμε, που το παίζουμε συχνά εδώ, του Steve Miller. Ο Βασίλης που εκτός από τον Καναδά, μάλλον φεύγοντας από τον Καναδά, επειδή δεν μπορούσε να το πολύ κρύο, πήγαινε στο Μεξικό. Πήγα στο Μεξικό, ναι, στο Κανκούν συγκεκριμένα. Και στην Κούβα. Και στην Κούβα, ναι, όμορφοι προορισμοί. Ταξίδια ζωής, από τον οποίο τα κατάφερα. Τρομές εμπειρίες. Αλλά σαν την εμπειρία του Ντίλ δεν υπάρχει πουθενά. Μπράβο, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Φενά, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες, έτσι. Προτιμάς δηλαδή deal από Κούβα. Αυτή την παρέα. Δεν την αλλάζεις. Αυτό το κλίμα δεν το αλλάζω και θέλω να πω σε όλους να δηλώσω συμμετοχή τώρα. Αυτά ακούει ο τραπεζίτης. Τώρα. Σου λέει όλοι. Όλοι. Στο αλφα.tv.gr κάθετος deal. Όλοι τους. Όλοι στον αλφα, τρέξτε. Εδώ στο πλατό, κυρίες και κύριοι. Είναι τρομερή εμπειρία. Δεν τελειώνουν τα λεφτά, Βασίλη! Θα χτυπήσω το τηλέφωνο, πάω στοίχημα. Μαζέψου, θα μου πει. Άλλο ένα κουτί, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στον φωτογράφο. Πάμε στο νούμερο 11. Εκτός από ότι μας έκανε και μερικά σοτ έξω. Κάτι φωτογραφίες μας έκανε έξω. Σότα. Σου ρίξε. Σοτ. Φώτο σου. Νόμιζα. Όριξε κάποιο σότο. Σοτ. Κατάλαβα, ξέρω. Κλικ. Ναι, ναι. Αλλού πήγε το μυαλό μου. Τάσο μα έχει βγάλει ωραίες φωτογραφίες, αλλά και ο Κωνσταντίνος μας έφερε ωραία γλυκά από τι συνταγές του. Αληθελές. Ναι, έφερε πολύ ωραίες δίπλες, αν το λέω καλά. Κωνσταντίνε, συγγνώμη κιόλας που κάνω μια, ανοίγω μια παρένθεση. Δεν μιλάς, βλέπω, Κωνσταντίνε. Δεν μιλάω γιατί ο πρόεδρος, ολόκληρο πρόεδρο που έχουμε. Δεν μιλάς ότι έφερες γλυκά, εννοώ. Δεν μιλάει. Ένα πρόεδρο που τον έχουμε, είπα να του φέρω. Όμως τελικά αποφάσισα να φέρω για όλα τα παιδιά, αλλά και για την παραγωγή. Ευτυχώς που δεν έδωσε σήμερα, γιατί θα. Μόλις φύγει η Μαριάννα. Μπορώ να φάω κι εγώ. Έτσι. Ένα επεισόδιο ακόμα. Δεν με αφήνει ακόμη. Κάτι κότσιμπέρι μου είπε να φάω και τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Τάσο. Και πιπεριές μου είπε η Μαριάννα να τρώω. Πάμε να συγκεντρωθούμε στον Τάσο. Και ο Τάσος. Ανοίγει! Ναι! 500! Τελείωσε και αυτός ο γύρος. Τελείωσε με επιτυχία για τον Βασίλη, γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι 10, 20 και 60.000 ευρώ! Όλα πάνε καλά. Για να δούμε τώρα τι θα πει ο τραπεζίτης. Είναι σημαντική αυτή η προσφορά, ναι. Από 2.500 ευρώ. Μάλιστα. Πάμε στα 4.700. Και ο Βασίλης το σκέφτεται.
Έχει χρόνο, θα συμβουλευτεί τους φίλους του. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και ο Βασίλης μας ζήτησε από την αρχή να βάλουμε Drake. Ακούει Drake και πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Να πούμε, Βασίλη, ότι ο Drake θα κάνει μάλλον τον Ομπάμα. Τον το ζήτησε ο ίδιος ο Ομπάμα, εάν βγει στην ταινία του. Θα τον υποδηθεί, ναι. Και του μοιάζει πολύ φυσιογνωμικά. Και μοιάζουν, ναι. Και τον ακολουθεί, λέει, τον παρακολουθεί 10 χρόνια τώρα. Ναι. Και το μιμείται ακριβώς. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με Βασίλη Φοβερό για τρίτο και πολύ συναρπαστικό μέρος. Ξεκινάει το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Ο Βασίλης Φίλης είναι ο πρωταγωνιστής. Ο Βασίλης που έχει καταφέρει να κρατήσει το παιχνίδι στο τέλος του τέταρτου γύρου. Εντάξει, όλογα ποσά. Τρία φοβερά ποσά. 10, 20 και 60.000 ευρώ. Σκέφτεται την προσφορά του τραπεζίτη που είναι μεγάλη, γιατί ο τραπεζίτης φοβάται, βλέποντας μέσα τις 60.000 κυρίως και τα δύο στηρίγματα που έχει. Τα δύο ποσά που υπάρχουν μέσα. Από τις 21 δεν μου λέει κανένας να σταματήσω. Εγώ είμαι 22ος. Μέσα μου λέω να σταματήσω, επειδή τα χρήματα είναι αρκετά. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ακούσω τους συμπαίκτες μου και το λίγο της καρδιάς μου που λέει συνέχισε. Άρα. Οπότε θα κάνω 3 χτυπήματα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά. 1, 2, 3. Συνεχίζει ο Βασίλης. 5ος γύρος με 3 κουτιά και 3 μεγάλα ποσά. Δεν έχεις την πόνους προσφορά, σε ακούμε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο χαμογελαστό κορίτσι, στο νούμερο 6, νομός Ηλίας. Στη Φωτεινή. Φωτεινή, φώτισέ μας με ένα ωραίο μικρό ποσό. Εννοείται. Να πω ότι με τον Βασίλη πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα συγκρότημα σχολείων και μάθαμε ότι όταν αυτό πήγαινε δημοτικό, εγώ δεν πήγαινα ακόμα. Στο Καναδά ήσουν. Όχι, στην Αθήνα. Στην Ελλάδα. Μετά έφυγε, ναι. Ναι. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σχεδόν συμμαθητές. Καλά, ναι. Ναι, δεν έχω πιο μικρή. Πολύ πιο μικρή. Και η Φωτεινούλα μα. Καλή επιτυχία. Η οποία καθόταν στο τελευταίο θρανείο ή μπροστά. Μπροστά καθόταν. Ναι. Καλύτερη μαθήτρια. Φωτεινούλα. Καλή μου, δεν μπορώ να πω. Για να δούμε τι βαθμό θα της δώσουμε τώρα. Ανοίγει! Όχι, ρε. Όχι. Δεν πειράζει. 6.000. Συνεχίζουμε, ωραία. 10.60 έχουμε τώρα. Συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο κουτί, Βασίλη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα κουτί. Δύο κουτιά. Ναι. Ωραία. Πάμε δυναμικά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο νούμερο 19. 19. Στη Μαρία. Η επιτυχία. Στον ομό Αργολίδας. Ευχαριστώ Μαρία, πάρα πολύ. Από την άλλη, φύγαμε από τη Φωτεινή και πάμε στη Μαρία. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα τα καταφέρεις, Μαρία μου, έλα. Μπράβο. Η Μαρία που είναι φανατική, βλέπει πολλές σειρές και ταινίες με θρίλερ. Μόνο. Θρίλερ. Όπως αυτό που ζούμε τώρα. Είναι. Για να δούμε. Θετική Μαρία, ενέργεια. Τι θέλουν σε αυτά τα θρίλερ και κατεβαίνουν κάτω στο υπόγειο και ανοίγουν την πόρτα βραδιάτικα. Μα για ποιο λόγο κατεβαίνει. Πίσω την τουζιέρα. Ναι, πίσω την τουζιέρα. Γιατί πάνε εκεί μέσα. Φτάνει. Ανοίγεις. Ναι, 100 ευρώ. Ηρεμούμε, ακούμε τα αριστρές και ηρεμούμε λιγαγιού την αμανάσα. Πριν πάμε στο κρίσιμο κουτί, Βασίλη. Κράτα τις 60, Πίλη. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Και η προσφορά θα ανέβει. Και... Μπορεί ο Βασίλης! Yeah! Μπορεί ο Βασίλης! Yeah! Τέτοια θα είναι ακόμη ο Βασίλης. Ευχαριστώ, λοιπόν, θα πάμε... Θέλει ενθάρρυνση ο Βασίλης τώρα. Πάμε και ρωτήσουμε τον Πίλη. Πάμε να δούμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε στον αγαπητό σεφ. Στο νούμερο 17. Πάμε στο 17. Κωνσταντίνε. Όλοι μαζί και όπα. Ελπίζω να είναι καλό. Όχι, όπα, όπα. Εγώ είπα όπα. Πήγαμε. Μπράβο. 2.000. Με τον Έλτον Τζον έχεις συνεργαστεί. Όχι.
Λέω μήπως, επειδή. Όχι, όχι. Από ξένους καλλιτέχνες με πολύ λίγους. Ναι, ναι. Αλλά έχω συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ναι, όπως... Αντίστοιχα. Από τον Αντώνη Ρέμο, τη Μαρινέλα. Α, το παρακιά μου και άλλους πολλούς. Ωραία. Παρακαλώ. Πολύ καλή προσφορά. Θα το μεταφέρω. 7.000 ευρώ. Και ακολουθεί ένας γύρος με δύο κουτιά. Να ρωτήσουμε τον πρόεδρο καταρχήν τι έχει να πει ο Γιάννης. Να τα πάρει. Να τα πάρει. Ο πρόεδρος μου είπε πριν από λίγα λεπτά, σε αυτό το γύρο να σταματήσω. Να σταματήσεις, μάλιστα. Παιδιά, δύο κουτιά, ε. Ένα κουτιά, ναι. Δύο κουτιά ακολουθούν. Ναι. Στη ζωή μου δεν ήμουν πολύ τυχερός σε αρκετά πράγματα, αλλά στα περισσότερα ήμουν τυχερός, αλλά σε αρκετά δεν ήμουν τυχερός. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα αποφασίσει τελικά ο Βασίλης. Λοιπόν, ο Βασίλης θα σταματήσει εδώ. Για να το δούμε. Ένα, δύο. Στοπ εδώ! Ο Βασίλης βάζει φρένο, ακούει τελικά τον πρόεδρο Γιάννη. Για να δούμε λοιπόν πού θα πήγαινες. Λοιπόν, θα πήγαινα, πλέον έχει μείνει και μαυρόγατα. Πάμε. Έχει μείνει και ο φίλος ο Στέφανο, ναι, το φοβόμουν, ναι, από την αρχή. Αλλά θα πάω ακριβώς αντίθετα, θα πάω στην καταπληκτική Νικολίνα. Πάμε στην Νικολίνα. Το 16, η Νικολίνα ξεσφραγίζει και θέλουμε από την Νικολίνα σε 60.000 την καλύτερη. Έλα Νικολίνα, άνοιξε. Ένα λεπτό! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σκέψου, Βασίλη, να δεις τις 60 στο κουτί σου. Φαμερό, ναι. Πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 18, νομός Αττικής. Πάμε στο 18, στο Γιώργος. Λέτε ο Γιώργος να έχει τις 60. Εντάξει, Γιώργο, δεν το θέλεις αυτό. Δεν το θέλω, αλλά φοβάμαι ότι είναι εδώ μέσα. Ναι, και εγώ. Το έχω πει εδώ και πολλή ώρα. Και εγώ το φοβάμαι. Και μου φαίνεται η μαυρόγατα θα κάτσει εδώ για τα καλά. Και ο Γιώργος ανοίγει. Ναι! Ναι, Γιώργο. Ειλικρινά. Μπράβο, ρε. Να τα ανοίξουμε όλα. Όπως είμαστε εδώ. Έλα, Αντωνία, ξεσφράγισε. Όπως το θέλεις. Μπράβο, 5 ευρώ. Και... συνεχίζουμε. Πάμε στο Στέφανο. Δέκα χιλιάδες, τέλεια. Και έμεινε. Τι βλέπουμε, τα 1.500. Ανοίγω. Σφράγισε. 1.500 ευρώ που λύθηκαν για 7.000. Λοιπόν, σ' ακούμε. Τι θα κάνεις. Οι 7.000 μπορεί να γίνουν 14.000. 3,5 να μείνουν όσοι έχουν 7.000, να χαθούν φίλο και φτερό, 0. Να φύγει δηλαδή, θα πήγε ψύχρεμο. Θα φύγω με ένα μεγάλο χαμόγελο. Θα φύγω με ένα μεγάλο χαμόγελο. Ποτέ δεν θα φύγω χαμένο από αυτό το παιχνίδι. Σκέφτομαι να παίξω και αυτό το 23ο. Το σκέφτομαι. Το σκέφτεται ο Βασίλης. Το σκέφτομαι. Μιλάει ο Biden τώρα, φαντάζομαι. Τώρα μιλάει ο Τραμπ. Λίγο. Ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι καλό επιχειρηματία. Ο Biden είναι καλός δικηγόρος. Mm-hmm. Οπότε τώρα επιχειρηματίας με δικηγόρος υπάρχουν κάποιες. Ο επιχειρηματίας θα σου λέει να σταματήσεις. Είναι businessman ο Τραμπ. Είναι τόσα ξενοδοχεία και ο Biden είναι δικηγόρος. Έχει άλλο σκεπτικό. Ναι, αλλά οι καλοί επιχειρηματίες δεν ρισκάρουν στην τύχη. Όταν βλέπουμε 5 κουτιά και η πιθανότητα είναι το 1, δηλαδή να πάρω το 0. Υπάρχει φόβος. Για να δούμε όμως τελικά τι θα αποφασίσει ο Βασίλης. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στην τελευταία πράξη αυτού του έργου. Και ο Βασίλης, 1, 2, 3, συνεχίζει! Συνεχίζει ο Βασίλης και έχουμε μείνει όλοι άφωνοι! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Ήμουν σίγουρος ότι θα σταματήσει ο Βασίλης. Δεν συνέχισε στο προηγούμενο και συνέχισε τώρα. Βασίλη, έκπληξη μεγάλη. Πόπο, έχω μεγάλη αγωνία και εγώ και οι συμπαίκτες σου. Πάμε να ανοίξουμε τα άλλα, Βασίλη. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι, θέλεις. Ναι. Αποφασίζεις εσύ και πες μας. Πάμε. Σειρά από δεξιά στους τηλεθεατές προς τα αριστερά. Και η νίκη είναι έτοιμη να μας δώσει, ελπίζουμε, το 0. Και η νίκη ανοίγει τα ίδια. Συνεχίζουμε, πάμε στη χαρά. Πάμε στη χαρά, στον πάμε στη χαρά λοιπόν. Και η χαρά έτοιμη να μας δώσει. Θέλουμε το 0.
ή το μισό. Ανοίγεις ΣΥ 1500. Όχι, όχι. Πάει το ΣΥ 1500. Έχουμε μεγάλη αγωνία. Αποφάσισε να συνεχίσει, Κωνσταντίνε, ο Βασίλης. 7.000 ευρώ. Και για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πάμε, Κωνσταντίνε. Όχι, ρε παιδιά. Ή τα μισά ή μηδέν. Πραγματικά θρίλερ. Πραγματικά θρίλερ. Μαριλένα, θα μείνεις εδώ με το κουτί σου. Θα πάω επάνω εγώ. Θα πάω επάνω. Βασίλη, ό,τι και να δούμε θα πρέπει... Εννοείται, θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Σίγουρα, ή το μισό, ένα από τα δύο, ή μισό ή τίποτα. Και ανοίγεις... Πραγματικά, με στεναχωρείς τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τρομερή εμπειρία, παιδιά, τρομερή εμπειρία, τρομερή εμπειρία. Εντάξει, έζησες το παιχνίδι... Ένα όνειρο ζωής, ένα όνειρο ζωής. Αυτό είναι ένα μικρό αμυστικό από το deal. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πολύ λυπάμαι που δεν είχαμε happy end. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Μεγάλη μου τιμή. Βασίλη, πάρα πολύ χάρηκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πιο πολύ χάρηκε δυστυχώς ο τραπεζίτης. Να είναι πάντα χαρούμενος. Αλλά εντάξει, μερικές φορές δεν έχουν αξία μόνο τα χρήματα, έτσι δεν είναι. Η αγάπη του κόσμου. Τα συναισθήματα που έζησες, φαντάζομαι. Είναι τρομερό, τρομερή εμπειρία. Ήταν ωραία. Και ευχαριστώ όλα τα παιδιά εδώ πέρα που τα γνώρισα. Και... Ένα θερμό χαιρετίσμα για τον Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ. Ένα καταπληκτικό παιδί. Καλό σας βράδυ. Καλά.